Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και αυτό είναι το τρίτο μέρος της σειράς με τα βίντεο με τα αγαπημένα μου της χρονιάς, τα αγαπημένα για το 2019. Τρίτο και τελευταίο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει αγαπημένα προϊόντα περιποίησης, θα πω εγώ. Δεν είναι μόνο για το πρόσωπο, δεν είναι μόνο για το σώμα, έχουμε προϊόντα για μαλλιά, έχουμε διάφορα εδώ. Χωρίς να καθυστερώ λοιπόν, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως πάντα να έχετε γραφτεί στο κανάλι. Αν δεν το έχετε κάνει, κάντε ένα κλικ, κάντε το τώρα, γραφτείτε πατώντας το κουμπί εγγραφή ή το subscribe και φυσικά πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ξεκινάω με τη σειρά που χρησιμοποιώ τα προϊόντα. Θα ξεκινήσω από το πρόσωπο, γιατί σας έχω πει πάρα πολλές φορές πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζετε καλά το πρόσωπό σας, να κάνετε σωστό ντεμακιγιάζ. Το προϊόν λοιπόν που νομίζω σας έχω ξαναναφέρει φέτος, δεν πίστευα ότι θα μου αρέσει, αλλά τελικά το έχω λατρέψει και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό, ειδικά όταν έχω κάνει ένα full μακιγιάζ όπως αυτό το σημερινό. Είναι αυτό εδώ το Balm από την Estée Lauder, να σας πω ακριβώς πώς λέγεται, είναι το Advanced Night Micro Cleansing Balm. Το μόνο που δεν μου αρέσει στο συγκεκριμένο προϊόν είναι ότι δεν έχει στη συσκευασία μία σπατουλίτσα ώστε να βγάζεις τη συγκεκριμένη ποσότητα που χρειάζεσαι για να κάνεις το μασάζ στο πρόσωπό σου και να κάνεις το μακιγιάζ σου. Το συγκεκριμένο λοιπόν λιώνει το μακιγιάζ και τη μάσκαρα, παρακαλώ, τα εξαφανίζει όλα. Και το επόμενο βήμα στον καθαρισμό του προσώπου είναι για μένα ένα προϊόν που κάνει σαπουνάδα, γιατί δεν μπορώ να μείνω σε αυτό. Αν έχετε πολύ ξερή επιδερμίδα, ίσως και μπορείτε να μείνετε, αλλά νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα από τα δύο του double cleansing που λέμε και που αυτό φροντίζει να μην μένει τίποτα περιττό στην επιδερμίδα σας. Το προϊόν λοιπόν που είναι στο μπάνι μου αυτή τη στιγμή και δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση για να σας το δείξω καθώς τελειώνει και έχει αρχίσει και λιώνει, είναι αυτό εδώ το σαπούνι από την εταιρεία Carbon Theory. Λοιπόν, είναι ένα σαπούνι με βιολογικό άνθρακα που απομακρύνει τα βακτήρια και τις τοξίνες και την εξτρά λιπαρότητα, χωρίς όμως να αφήνει το πρόσωπο αφιδατωμένο. Είναι vegan και cruelty free αυτή η εταιρεία, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το συγκεκριμένο. Μόλις τελειώσει θα δοκιμάσω ένα άλλο που έχω σε μήνυ συσκευασία, έτσι επειδή το έχω, αλλά σίγουρα θα ξαναγοράσω ένα αντίστοιχο τέτοιο προϊόν. Επόμενο βήμα, toner, και η σύμμαχή μου στη μάχη ενάντια στη λιπαρότητα που την κέρδισα τελικά ήταν αυτά τα δύο προϊόντα, το Alpha H Liquid Gold με γλυκολικό οξύ 5%, το οποίο το χρησιμοποιούσα κάθε βράδυ, και το Alpha H Clear Skin Tonic με 2% BHA, οξέα δηλαδή έχει και αυτό, αυτό έχει AHA, αυτό έχει BHA, που το χρησιμοποιούσα κάθε πρωί. Θα σας πω δύο λόγια για αυτά τα οξέα, γιατί θέλω να σας δείξω και ένα άλλο toner, το οποίο χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και έχει περιοκτικότητα 5% σε γλυκολικό οξύ, όπως το Liquid Gold. Λοιπόν, αυτό που κάνει είναι ότι καθαρίζει και φωτίζει την επιδερμίδα, μειώνει τις διχρωμίες και τις λεπτές γραμμές και αυτό που παρατήρησα είναι ότι αυτό εδώ το προϊόν που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό, που το είχα χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν και μου άρεσε πολύ, αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω, το ξέχασα και δεν ξανασχολήθηκα, είναι το Pixi Glow Tonic. Είναι ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της εταιρείας Pixi, ένα από τα πιο αγαπημένα μου και εμένα. Συνεχίζω τώρα λοιπόν να χρησιμοποιώ αυτό κάθε πρωί, μετά τον καθαρισμό του προσώπου μου. Έχει 5% επίσης γλυκολικό οξύ, είπαμε τα ωφέλη του, και δεν έχει αλκοόλ. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό στα προϊόντα περιποίησης, στα toners, αλλά και στις κρέμες προσώπου. Πάμε σε κρέμες ματιών. Μία έχω να σας προτείνω, μία και μοναδική, πολύ πολύ αγαπημένη. Γενικά αυτή η φόρμουλα, παιδιά, που έχει πετύχει η Estée Lauder στην κατηγορία που λέγεται Advanced Night Repair, είναι μοναδική. Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex, λοιπόν. Αυτό εδώ το φανταστικό gel, το οποίο έχει πολύ ελαφριά σύσταση, δεν βαραίνει την περιοχή γύρω από τα μάτια, την ενυδατώνει όμως τρελά. Μυρίζει ελάχιστα, γιατί όπως σας είπα δεν θέλω να έχει και πάρα πολύ μυρωδιά και πάρα πολύ αλκοόλ το προϊόν που βάζω στο πρόσωπό μου. Και είναι σίγουρα το αγαπημένο μου για αυτή τη χρονιά. Μην σας πω ότι θα είναι και για την επόμενη, δεν ξέρω, εκτός αν γίνει κανένα θαύμα. Όταν τώρα θέλω να δώσω ένα extra boost στα μάτια μου, χρησιμοποιώ αυτά εδώ τα pads. Αυτά εδώ τα χρησιμοποιείτε ως εξής. Βλέπετε, είναι το υγρό εδώ και τα pads από πάνω. Διπλώνετε λοιπόν εδώ τη συσκευασία για να σπάσει αυτή η φούσκα και να πάει εδώ το υγρό στα pads. Αμέσως μετά τα τοποθετείτε κάτω από τα μάτια σας και τα συγκεκριμένα λέγονται Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask. Είναι λοιπόν μία λύση sauce, μία λύση express,
αν έχετε τραβήξει πολλά ξενύχτια, αν είναι πρισμένα τα μάτια σας, αν γενικά έχουν τραβήξει μία ταλαιπωρία. Ενυδατική κρέμα ημέρας και αυτή η κρέμα που εμένα επίσης με βοήθησε πάρα πολύ να απαλλαχτώ από τη λιπαρότητα είναι το Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly Anti-Pollution, ενάντια λοιπόν στην ρύπανση που υπάρχει. Πάρα πολύ δροσερό, πάρα πολύ ελαφρύ και δεν το έχω στα χέρια μου γιατί τελείωσε προσφάτως και χρησιμοποιώ κάποια άλλα oil free δείγματα ή τέλος πάντων κρέμες που είχα αγοράσει για να τις δοκιμάσω. Είναι αυτό εδώ όμως και σας προτείνω να το δοκιμάσετε γιατί παιδιά πραγματικά ενυδατώνει την επιδερμίδα χωρίς να τη βαραίνει. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, σίγουρα ένα προϊόν που θα μείνει στη συλλογή μου και στα αγαπημένα μου για αρκετό καιρό. Αν τώρα η επιδερμίδα σας έχει τραβήξει μία ταλαιπωρία και αυτό φαίνεται γιατί έχετε αρχίσει και βγάζετε σπυράκια, αυτή εδώ η μάσκα από την Origins νομίζω ότι θα σας δώσει τη λύση στο πρόβλημα. Άκουσα από πολλούς από εσάς και από πολλές από εσάς ότι επειδή φάγατε πολλά γαλλικά τώρα την περίοδο των γιορτών, αρχίζετε και βγάζετε τσουπ 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 σπυράκια. Αυτό που έκανα εγώ στην αρχή όταν είχα πιο μεγάλο πρόβλημα και με τη λιπαρότητα και με τους φραγμένους πόρους είναι ότι χρησιμοποιούσα αυτή εδώ τη μάσκα σε όλο το πρόσωπο. Αυτό που κάνω τώρα είναι ότι τη χρησιμοποιώ τοπικά όταν βγάλω κι εγώ ένα σπυράκι, γιατί okay, εμείς ως γυναίκες έχουμε και τις δύσκολες μέρες του μήνα που ένα σπυράκι μπορεί να σκάσει μύτη εκεί που δεν το περιμένεις. Η μάσκα αυτή είναι από την Origins, όπως σας είπα λέγεται Out of Trouble, είναι 10 λεπτή μάσκα, δεν στεγνώνει πλήρως στο πρόσωπο, δεν σας τραβάει καθόλου, απλά την αφήνετε, έχει μια έντονη μυρωδιά, δεν νομίζω έχει και τιάφι μέσα ή κάτι τέτοιο. Έχει κάμφορα, έχει σαλικυλικό οξύ που είναι το αγαπημένο μου πλέον συστατικό, όποιο προϊόν γράφει σαλικυλικό εγώ θα το αγοράζω. Και βρίσκω ότι καλμάρει τέλος πάντων κάπως την κατάσταση στα σπυράκια και στην έξαρση αυτή που μπορεί να υπάρχει στην επιθερμίδα σας. Η αγαπημένη μου τώρα ενυδατική μάσκα της χρονιάς, γιατί και εμείς που είμαστε με τάση λιπαρότητας χρειαζόμαστε ενυδάτωση στην επιδερμίδα, γιατί να το ξέρετε αυτό, αν δεν την ενυδατώσετε θα παραπονεθεί και θα σας βγάλει πιο πολύ λιπαρότητα, είναι η Rose Face Mask από την εταιρεία Fresh. Λοιπόν, αυτή τη δοκίμασα γιατί διάβασα φοβερά reviews, γιατί διάβασα ότι έχει πραγματικά πέταλα, ροδοπέταλα μέσα στη σύνθεσή της. Είναι και αυτή μία πολύ ελαφριά μάσκα σε μορφή gel, έχει πολύ έντονη μυρωδιά ρόδου, πήγα να πω, ναι, τριαντάφυλλου τέλος πάντων, η οποία όμως δεν ενοχλεί καθόλου, έχει πολύ πολύ έτσι, αγνά και φυσικά συστατικά, είναι πάρα πολύ εταιρεία η Fresh, νομίζω ότι πρέπει και αξίζει να την τσεκάρετε. Πάμε σε καθαρισμό της επιδερμίδας και πάμε και σε σύσφιξη. Ακόμα μία μάσκα η οποία είναι πολύ πολύ αγαπημένη για τις δύσκολες μέρες και για μια φορά την εβδομάδα οπωσδήποτε, για μένα τουλάχιστον, είναι η Flash Mud από την Glam Glow. Αυτή λοιπόν η μάσκα έχει σαλικυλικό οξύ, γαλακτικό οξύ, βιταμίνη C για λαμπερή και ομοιόμορφη όψη επιδερμίδας. Έχω πάθει έναν εθισμό και με τη βιταμίνη C τώρα τελευταία. Και η επόμενη μάσκα για την οποία θα σας μιλήσω έχει βιταμίνη C. Λοιπόν, για κάθε τύπο επιδερμίδας φυσικά και αυτή, για βαθύ καθαρισμό, σας είπα και ομοιόμορφη όψη της επιδερμίδας, θέλουμε λάμψη όλες, θέλουμε καθαρισμό όλες ούτως ή άλλως. Έχει και μικρούς κόκκους μέσα αυτή και κάνει και μια ελαφριά απόλεψη γιατί κάνεις και μασάζ, το πρώτο στάδιο είναι να κάνεις μασάζ και μετά την αφήνεις να δράσει. Πάμε σε βιταμίνη C στην εταιρεία Elixir Skin. Λοιπόν, και αυτή την μάσκα την είχε νομίζω ένα advent calendar ή μια goodie bag του Cult Beauty. Ωστόσο, εσείς μπορείτε να τη βρείτε και στην Ελλάδα. Θα σας βάλω το link στην περιγραφή. Λέγεται Vitamin C Paste, είναι πρωινή μάσκα, εγώ προσωπικά τη βάζω το πρωί, φτιάχνω τον καφέ μου, τρώω το πρωινό μου και μετά την αφαιρώ. Είναι πολύ απαλή μάσκα που μπορεί να μπει και πάνω από τα χείλη και γύρω από τα μάτια και δίνει αυτή τη βιταμίνη C που χρειάζεται η επιδερμίδα μας. Περισσότερα σας έχω εξηγήσει, νομίζω ότι την έχω αναφέρει και στο βίντεο του skincare μου, οπότε να πάτε να το δείτε για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Μία άλλη μάσκα που δεν θα σας εκπλήξει καθόλου, συνεχίζω και την αγοράζω και την ξαναγοράζω και την ξαναγοράζω μέχρι να βρεθεί μία άλλη συσφυκτική μάσκα που θα μου κλέψει την καρδιά, είναι αυτή εδώ η Gravity Mud από Glam Glow επίσης, όπως βλέπετε τελειώνει και αυτό και με πιάνει μια θλίψη κάθε φορά που τελειώνει. Λοιπόν, αυτή τη χρησιμοποιώ
Μία φορά την εβδομάδα, θα ήθελα δύο όμως, να σας πω την αλήθεια, για καλύτερα αποτελέσματα. Όποτε έχω χρόνο και όποτε το θυμάμαι, την βάζω δύο φορές. Είναι μία peel off mask, την ξεφλουδίζετε δηλαδή από το πρόσωπό σας. Αλλά είναι αρκετά ωραία η αίσθηση, δεν σας κάνει τρελή αποτρίχωση, ούτε τραβάει τρελά το δέρμα σας. Είναι ok, πάρα πολύ φιλική και θεωρώ ότι κάνει και δουλειά σε συσφυξή, γιατί οι λεπτές γραμμούλες που καμιά φορά βλέπω εδώ, ειδικά στο μέτωπο και ανάμεσα στα φρύδια, παιδιά, εξαφανίζονται για λίγες μέρες. Ειλικρινά, δοκιμάστε τι και πείτε μου τις εντυπώσεις σας. Πάμε σε μαλλιά και σώμα. Λοιπόν, για τα μαλλιά μου θέλω να σας πω ότι θα κάνω ένα ειδικό βίντεο στο οποίο θα σας εξηγώ τι προϊόντα χρησιμοποίησα και πώς ακριβώς τα μακρινά, γιατί όπως βλέπετε είναι πολλά, είναι υγιή και είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά δεν χωράνε στο πλάνο. Λοιπόν, θα σας πω όμως ότι το αγαπημένο μου σαμπουάν που χρησιμοποίησα φέτος, το πιο απαλλεντικό σαμπουάν για κάθε τύπο μαλλιών, που και καθαρίζει τη ρίζα, αλλά και σας δίνει πάρα πολύ ενυδάτωση και μυρίζει και φανταστικά, είναι το Cherry Almond Softening Shampoo από την Aveda. Η Aveda, σας έχω ξαναπεί, είναι μια εταιρεία cruelty free, νομίζω ότι είναι και vegan αν δεν κάνω λάθος. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, τα προϊόντα της δοκιμάζονται σε ανθρώπους και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Και διάβαζα τις προάλλες ότι χρησιμοποιεί, λέει, στο μεγάλο της εργοστάσιο στην Αμερική αποκλειστικά αιωλική ενέργεια. Και μπράβο τους γι' αυτό που κάνουν ό,τι μπορούν για να έχουν ωραία συστατικά, φυσικά συστατικά στα προϊόντα τους, αλλά να σέβονται και το περιβάλλον. Έχω κάτι άλλο από Aveda να σας δείξω για να μείνουμε στο ίδιο brand. Έχω. Λοιπόν, έχω φυσικά αυτά εδώ τα άλατα, παιδιά. Αν έχετε μπανιέρα στο σπίτι σας, κάντε τον κόπο, πάρτε αυτά τα άλατα και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα βυθιστείτε σε αυτό το θαυματουργό μείγμα που θα έχει δημιουργηθεί, αφού βάλετε και αυτά τα άλατα που λέγονται stress fix, γιατί θα σας χαλαρώσουν πάρα πάρα πολύ, όχι μόνο η μυρωδιά, αλλά δεν ξέρω τι έχουν μέσα. Όλη αυτή η αίσθηση στο σώμα είναι καταπληκτική. Προχωράω, μιας και πήγα σε σώμα, σε απολέπιση σώματος και θέλω να σας μιλήσω για αυτό το peeling. Είναι το Gentle Body Scrub από την Aven. Είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες, πραγματικά το έχουν δοκιμάσει και φίλες μου με πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες και μου έχουν πει τα καλύτερα. Έχει πάρα πολύ λίπτους κόκκους μέσα. Το χρησιμοποιώ εγώ σίγουρα μία φορά την εβδομάδα με δύο. Απλά κάνετε μασάζ με υγρά δάχτυλα σε όλο το σώμα και μετά φροντίζετε βέβαια να ενυδατωθείτε πολύ πολύ καλά από τα πιο ωραία scrub που έχω δοκιμάσει ever. Ενυδάτωση σώματος, μιας και το ανέφερα. Έχω φύγει το μεταξύ από τα μαλλιά, έχω πάει στο σώμα, θα ξαναγυρίσω. Ενυδάτωση σώματος, δύο κρέμες έχω να σας δείξω. Αυτή εδώ σας την έχω ξαναδείξει σε βίντεο με αγαπημένα, το θυμάμαι. Love Beauty and Planet, επίσης μια εταιρεία που σέβεται το περιβάλλον. Είναι vegan, δεν έχει όλα αυτά τα περίτα χημικά. Το μπουκάλι έχει φτιαχτεί από 100% ανακυκλωμένα συστατικά, έχει φυσικό shea butter, δεν έχει σιλικόνες, δεν έχει parabens, δεν έχει χρώματα και έχει θεϊκή μυρωδιά, το shea butter and sandalwood oil, εμένα αυτή είναι η αγαπημένη μου. Πάρα πολύ εύκολο να απορροφηθεί αυτή η κρέμα, μου προσφέρει την ενυδάτωση που χρειάζομαι και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, σίγουρα θα την ξαναγοράσω. Όλα αυτά σίγουρα θα την ξαναγοράσω νομίζω. Πάμε στην εταιρεία Sol de Janeiro, αυτή είναι η Bum Bum Cream. Η Boom Boom Cream, πείτε τι όπως θέλετε. Εγώ τη βάζω σε ολόκληρο το σώμα, παιδιά. Έχει και αυτή καταπληκτικά συστατικά. Έχει τελειώσει, έτσι. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Και έχει θεϊκή μυρωδιά, βρίσκω. Θεϊκή μυρωδιά, η οποία όμως στην αρχή είναι έντονη, αλλά μετά είναι πολύ διακριτική. Δηλαδή δεν ενοχλεί το άρωμα που θα βάλετε από πάνω πριν ντυθείτε. Όπως και αυτή απορροφάτε και δεν ενοχλεί το άρωμά της. Λέει ότι απορροφάτε γρήγορα και ότι βοηθάει και στη σύσφυξη της επιδερμίδας, γι' αυτό λέγεται Bum Bum Cream. Οπότε καλύτερα να τη χρησιμοποιείτε εδώ στα οπίστια μας που το έχουν ανάγκη. Τώρα δεν ξέρω αν συσφίγγει όντως. Παιδιά, χωρίς διατροφή και χωρίς γυμναστήριο, μια κρέμα δεν θα σας κάνει θαύματα, έτσι. Τα έχω ξαναπεί αυτά. Πάμε ξανά σε μαλλιά, πάμε σε conditioner. Θα σας μιλήσω για αυτό εδώ το thickening conditioner, είναι volume conditioner, δηλαδή δίνει όγκο στα μαλλιά και αυτό εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν είναι από την εταιρεία Bumble & Bumble και αυτό σχεδόν μου έχει τελειώσει. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά και σε εσάς που έχετε λεπτά μαλλιά, λεπτή τρίχα, λίγα μαλλιά, γιατί φροντίζει στο να έχετε περισσότερο όγκο. Τα προϊόντα τώρα που χρησιμοποιώ για το styling των μαλλιών μου και τα χρησιμοποιώ αυτές τις μέρες κάθε φορά
που κάνω αυτές τις ατιμέλυτες μπούκλες με την πρέσα μου, που θα σας δείξω σε λίγο, είναι αυτά τα δύο από Bumble and Bumble επίσης. Λοιπόν, πρώτα χρησιμοποιώ, πριν τα στεγνώσω, το Blow Dry Accelerator. Έχει μέλι, παιδιά, και μία επίσης θεϊκή μυρωδιά. Δίνει στα μαλλιά μία πολύ ωραία λάμψη, δεν τα βαραίνει, δεν τα λαδώνει σε καμία περίπτωση, δεν επιβαρύνει επίσης το χτένισμα που θα κάνετε στη συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή είχα ακούσει και το τρελό ότι μη βάζεις, λέει, μαλακτική, μη βάζεις μάσκα στα μαλλιά, γιατί δεν θα σου κρατήσει το χτένισμα ούτε καν. Όσο πιο ενδετωμένα είναι, τόσο καλύτερα τα μαλάκια σας. Λοιπόν, αυτό εδώ βοηθάει στο να μειωθεί ο χρόνος του στεγνώματος με το σασουάρ. Κι όμως μειώνεται, πιστέψτε με, γιατί εγώ που έχω τώρα τόσο πολύ μακριά μαλλιά, βαριέμαι πάρα πολύ τη διαδικασία αυτή του στεγνώματος. Αυτό λοιπόν με έχει σώσει. Πάμε στο Thermal Protection Mist και αυτό έχει αυτό το Honey Protective Complex. Επίσης θεϊκή μυρωδιά, επίσης δίνει λάμψη στα μαλλιά και το ψεκάζω τούφα τούφα πριν χρησιμοποιήσω το ισιωτικό ή το σίδερο ή την πρέσα ή οτιδήποτε χρησιμοποιείτε για να κάνετε styling στα μαλλιά σας. Πάμε στο προϊόν λοιπόν που μου έχει κλέψει την καρδιά, που το είχα βάλει στο μάτι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας είχα μιλήσει γι' αυτό στο haul που είχα κάνει και είναι αυτό εδώ από την εταιρεία GHD. Μην με ρωτήσετε ποιο μοντέλο είναι, θα σας το γράψω. Νομίζω είναι το Platinum. Έχει αυτό εδώ την θήκη λοιπόν σιλικόνης μπροστά, η οποία σας βοηθάει ακόμα και όταν είναι θερμό να το κλείνετε και να το τοποθετείτε πάλι στη θήκη του. Εγώ πήρα την deluxe συσκευασία, η οποία ήταν η εξής. Είχε λοιπόν αυτό εδώ το τσαντάκι, το οποίο είναι ενάντια στην θερμότητα, και είχε και αυτή εδώ την καταπληκτική βούρτσα. Υπήρχε και τρίχες πάνω, ντροπή μου. Αυτή την καταπληκτική βούρτσα λοιπόν για να ξεπερδεύετε τα μαλλιά σας. Πάμε πίσω, α, είναι το Platinum Plus, να το γράφει και εδώ πέρα. Πάμε πίσω λοιπόν σε αυτή την πρέσα, η οποία με βοηθάει να ισχυρώνω τα μαλλιά μου σε χρόνο DT. Ζεσταίνεται πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή δεν ξέρω πόσο κάνει, παιδιά, 5 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα να ζεσταθεί. Φτάνει στην ακριβή θερμοκρασία που είναι τόσο όσο ώστε να κάνετε γρήγορα τη δουλειά σας και να μην φθείρετε την τρίχα σας. Και θα σας δείξω, νομίζω ότι θα κάνω ένα βίντεο, αν σας ενδιαφέρει πείτε μου και εσείς στα σχόλια, για να σας δείξω πώς ακριβώς κάνω και αυτές εδώ τις μπούκλες με το ισχυωτικό, με αυτή εδώ την πρέσα. Εύκολα και γρήγορα. Την έχω ερωτευτεί, πραγματικά αξίζει τα λεφτά της 100%. Μένω στα προϊόντα μαλλιών και παιδιά, αν δεν υπήρχε αυτό το προϊόν στη ζωή μου, εγώ θα έπρεπε κάθε 20 μέρες να πηγαίνω κομμωτήριο, γιατί όλο και κάποιες λευκές τριχούλες εμφανίζονται στη ρίζα. Νέο Root Touch Up 3 λοιπόν από την Colleston, το έχω στην απόχρωση Medium to Dark Brown, είναι spray, έχει το μυτάκι του εδώ, είναι πολύ ακριβίας, έχω να σας πω, γιατί έχω δοκιμάσει και άλλα που δεν ήταν τόσο ακριβίας και μου πήγαινε το spray παντού και στο πρόσωπο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο καλύπτει τις ρίζες, έχει προσωρινό αποτέλεσμα προφανώς, δεν είναι μόνιμο, είναι όμως αδιάβροχο και καταπληκτικό προϊόν για να το χρησιμοποιείτε ανάμεσα στις επισκέψεις σας στο κομμωτήριο ή στις βαφές, τέλος πάντων, που κάνετε μόνοι σας τα μαλλιά σας. Επίσης, ένα προϊόν που δεν αποχωρίζομαι είναι το Dry Shampoo από την Bumble and Bumble, το οποίο έχει βγει και με χρώμα, κάνει δηλαδή κάπως και τη δουλειά αυτού εδώ του σπρέι. Αλλά όχι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι στην απόχρωση την καστανή. Το χρησιμοποιείτε για να παρατείνετε το χρόνο ανάμεσα στα λουσίματα, γιατί είναι ένα dry shampoo που πραγματικά σας δίνει και όγκο στη ρίζα, αλλά και την αίσθηση του φρεσκολουσμένου μαλλιού, χωρίς να τα θαμπώνει καθόλου. Θέλω να σας μιλήσω επίσης για αυτή εδώ τη λάκη, η οποία, παιδιά, έχει το τρελό το κράτημα στα μαλλιά. Δεν τα κολλάει παρόλα αυτά, σταμάτα Μέρλιν. Είναι από την εταιρεία Τρεζεμέ, λέει ότι έχει 24-ωρο freeze control, αυτό δεν το δοκίμασα, αλλά τέλος πάντων εγώ ψεκάστηκα, παιδιά, πριν, γιατί με το φρεζάρισμα δεν τα πάω καθόλου καλά. Και τη χρησιμοποιώ όταν φτιάχνω τα μαλλιά μου την πρώτη φορά και μετά δεν την ξαναχρησιμοποιώ, να σας πω την αλήθεια. Οπότε μπορεί και να ισχύει αυτό το 24-ωρο που λέει. Έχω την ένταση 5, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δυνατό κράτημα. Freeze hold, λέει. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και το σπρέι της. Ψεκάζει, δηλαδή, αχ, πολύ πολύ απαλά. Είναι, έχει ωραίο mist, έχει ωραίο σπρέι. Περνάω σε κρέμα χεριών, γιατί, παιδιά, εγώ αν δεν βάλω κρέμα χεριών, ειδικά τώρα το χειμώνα, τα χέρια μου είναι πάρα πάρα πολύ ταλαιπωρημένα την άλλη μέρα το πρωί, λίγο το κρύο, λίγο η δουλειά στο σπίτι, λίγο τα νερά. Hand Relief από την Avenda. Και αυτή, να, είναι η δεύτερη μου συσκευασία και την έχω φτάσει στη μέση. Από τις πιο ωραίες κρέμες χεριών που έχω δοκιμάσει, γιατί
απορροφάται πλήρως από τα χέρια και δεν σου αφήνει καμία λιπαρότητα. Μπορείς να θες τα μαλλιά σου μετά, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Θα βάλω και λίγη τώρα που το λέω, γιατί τα νιώθω αφιδωτωμένα. Και νομίζω ότι έχει και μια καταπληκτική μυρωδιά που θα σας αρέσει, η οποία δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που σε πνίγει. Είναι κάτι σαν λεμονάκι, έτσι πάρα πολύ διακριτικό. Πάμε σε αυτομαυριστικό προϊόν και είμαι σίγουρη ότι και αυτό σας το έχω αναφέρει σε κάποιο βίντεο. Είναι από την εταιρεία Saint-Tropez, Bronzing Mousse. Λέει ότι μπορείς να έχεις αποτέλεσμα σε μία ώρα. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει για μία ώρα ποτέ. Το αφήνω τρεις ώρες που είναι ο maximum χρόνος που μπορείς να το έχεις πάνω σου. Το εφαρμόζεις αφού την προηγούμενη μέρα έχεις κάνει απολέπιση και έχεις ενυδατώσει καλά την επιδερμίδα σου. Είναι ένας αφρός, το βάζεις με το γάντι λοιπόν. Έχει ένα καφέ χρώμα για να βλέπεις που εφαρμόζεται, μην αφήσεις κενά και μην δημιουργήσεις κοιλίδες, και το αφαιρείς με το ντους. Δεν μυρίζει άσχημα όπως τα περισσότερα αυτομαυριστικά, δεν μεταφέρεται, απλά αρκεί να περιμένετε 5-10 λεπτάκια πριν ντυθείτε. Περνάω λοιπόν στα τελευταία προϊόντα που έχω να σας δείξω για σήμερα. Πω, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για αυτή εδώ τη μάσκα της Laneige. Την έχω ξαναναφέρει. Είναι η αγαπημένη μου Lip Sleeping Mask. Τη λατρεύω γιατί είναι πάρα πολύ ενυδατική. Επίσης, δεν μου αφήνει λαδίλα στα χείλη. Δεν είναι πολύ βαριά. Αυτό είναι το καινούριο μου βαζάκι, για του λόγου του αληθές. Και θα σας κρατήσει παιδιά και πάρα πολύ καιρό. Εγώ τη βάζω σχεδόν κάθε βράδυ και μου κρατάει μήνες. Αυτή η συσκευασία είναι 20 γραμμάρια. Είναι πάρα πολύ πηχτό το προϊόν, γι' αυτό λέω θα σας κρατήσει πολύ καιρό. Αποσμητικό από τη La Roche-Posay, αυτό είναι 24 ώρες διάρκειας για ευαίσθητες επιδερμίδες επίσης. Είναι ενάντια στις μυρωδιές και την υγρασία. Έχουμε επισκέψεις. Τι θέλεις αγάπη μου, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά... Για το αγόρι μου, Μέρλιν. Πες ένα για παιδί μου. Λοιπόν, έλα. Πάτε εδώ. Και κάτσε να τελειώσουμε το βίντεο, έλα. Λοιπόν, αυτό εδώ το αγόρασα γιατί δεν μπορώ τα αποσμητικά τα οποία είναι anti-perspirant. Δεν θέλω δηλαδή να μου φράζει τους πόρους, θέλω να υδρώνω κανονικά, αλλά θέλω να υπάρχει ένας έλεγχος στις οσμές. Αυτό λοιπόν καταφέρνει και να κρατάει τις οσμές μακριά και νομίζω δεν έχει και αλκοόλ. Ναι, δεν έχει και αλκοόλ και είναι και πάρα πολύ φιλικό στην επιδερμίδα. Μάσκα μαλλιών για εσάς που δεν έχετε χρόνο ή βαριέστε τέλος πάντων να κάθεστε μία ώρα μέσα στο ντους και να περιμένετε πότε θα δράσει η μάσκα σας. Αυτή είναι, παιδιά, δίλεπτη. Okay, αν μπορείτε να την αφήσετε και λίγο παραπάνω, έχει καλώς. Είναι από τη Love Beauty and Planet, Muru Muru Butter and Rose Mask. Δίνει πολύ έτσι δομή στα μαλλιά και τα ενυδατώνει σε βάθος. Εγώ αυτό έχω δει χωρίς να τα βαραίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, θέλω να σας μιλήσω για ένα καθαριστικό προϊόν για πινέλα. Είναι από την εταιρεία Morphe. Το αγόρασα και έχει και τη βάση του αυτή εδώ, η οποία είναι από σιλικόνη και παιδιά αυτό το προϊόν είναι τόσο μαγικό, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ μαλακό το μπάλμ για τα πινέλα. Βουτάτε το πινέλι σας μέσα, παίρνετε λίγο προϊόν και μετά με νεράκι το ξύνετε εδώ σε αυτή την επιφάνεια και φεύγουν όλα σε χρόνο ντετέ. Νομίζω ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να καθαρίσετε τα πινέλα σας και να μην έχετε βακτήρια στο προσωπάκι σας. Πάμε σε αρώματα και με αυτά θέλω να κλείσω το σημερινό βίντεο. Επίσης σας έχω κάνει και βίντεο για τα αγαπημένα μου αρώματα, οπότε ίσως αν το έχετε δει θα μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι τα αγαπημένα μου για τη χρονιά. Το πρώτο είναι το Modern Muse Nui από την Estée Lauder. Μια σταγόνα έχει μείνει. Το άρωμα για το οποίο με ρωτάνε όλοι και όλες. Με ρώτησε μια κυρία μέσα στο μετρό της προάλλης τι άρωμα φοράω. Και της απάντησα, το σημείωσα λοιπόν και της λέω όχι σας έπνιξα, γιατί ξέρω ότι πολλές φορές τα βαριά αρώματα είναι αυτό που μπαίνει κάποιος και λες πω ποιος φοράει τόσο πολύ άρωμα, αλλά μου λέει όχι όχι είναι καταπληκτικό και σας ρωτώ γιατί θέλω και εγώ να το πάρω. Λοιπόν, είναι δυνατό άρωμα, έχει διάρκεια, νομίζω ότι θα σας αρέσει πολύ και θα σας κρατήσει αρκετά. Κατά τα άλλα, Fucking Fabulous από τον Ford, αυτό το βάζω με το σταγονόμετρο, σας το έχω ξαναπεί, είναι τσιμπημένη η τιμή του, δεν θέλω να μου τελειώσει, αλλά θεωρώ ότι ο Tom Ford γενικά στα αρώματά του κάνει εξαιρετική δουλειά, έχει εξαιρετικά συστατικά και οι μυρωδιές τις οποίες δεν τις βρίσκεις, παιδιά, πουθενά αλλού, σου μένουν στη μνήμη, στο μυαλό,
Ξυπνάνε όλες τις αισθήσεις, δεν έχω λόγια για αυτά τα αρώματα. Αυτά για σήμερα, αυτά ήταν όλα τα αγαπημένα μου προϊόντα περιποίησης για το 2019. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, δείξτε το μου κάνοντας τώρα like σε αυτό και φυσικά με το να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάτι θα βρουν εδώ μέσα που θα τους ενδιαφέρει. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ, να προσέχετε, καλή χρονιά και πάλι και θα σας δω στο επόμενο και μην ξεχάσετε στα σχόλια να μου γράψετε και τα δικά σας αγαπημένα. Bye bye!